Να κόψει πρώτη το νήμα των εκλογών στην Κρήτη φιλοδοξεί η Νέα Δημοκρατία λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των νέων υποψηφίων του κόμματος στις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας για το νησί είναι η πρωτιά. Όπλο μας, το μεγάλο έργο το οποίο έχει συντελεστεί τα τελευταία 4 χρόνια και στην Κρήτη, έργο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, έργο ολοκληρωμένο, σχεδιασμένο με χρηματοδοτικούς πόρους και είμαι βέβαιος ότι και οι κριτικοί θα κρίνουν, θα συγκρίνουν και τελικά θα αποφασίσουν. Αυτοδύναμη Ελλάδα, αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκτός από τους ήδη εκλεγμένους βουλευτές, που είναι εκ νέου υποψήφοι, τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν στο Ηράκλειο Ανδρεάκη Αντιγόνη, Κεφαλογιάννης Κωνσταντίνος, Κτιστάκη Ελένη, Ματαλιωτάκης Γεώργιος, Μιλάκη Γεωργία, Μπαμιεδάκη Μαριαλένα, Πασπαλάκη Θεονύμφη, Πασπάτης Γρηγόριος. Στα Χανιά, Αμανατίδου Βολουδάκη Σεβαστή, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Ντερμανάκη Χαρίκλια. Στο Ρέθυμνο, Νικηφόρου Άρτεμις, Παπαδάκη Δέσποινα, Τσουντάκης Γαβρίλ. Στο Λασίθι, Ανδρεαδάκης Κωνσταντίνος Ηρακλής, Ανδρουλάκη Αναστασία, Βλάση Ελένη. Από τη σύνθεση του ψηφοδελτίου μπορεί κάποιος να καταλάβει και την ανανέωση αλλά και τη στόχευση του κόμματος. Παραπάνω γυναίκες και αυτή τη φορά, γενικότερα και στα υπόλοιπα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερο λοιπόν συμμετοχή του γυναικείου φύλου. Και ξεκινάμε το δρόμο για τις εκλογές. Το διακύβευμα είναι σταθερότητα ή άλλη μια φορά στη συμφορά. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας επισημάνθηκε ότι έντονος είναι ο αέρας της ανανέωσης, ενώ δυναμική είναι η παρουσία των γυναικών σε μια πορεία με στόχο η χώρα, όπως τόνισαν, να κερδίσει το στοίχημα της σταθερότητας και της ανάπτυξης. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη είναι να είναι πρώτη και αυτοδύναμη σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό χρειάζεται συστράτευση δυνάμεων και από εμάς τους υποψηφίους να τρέξουμε και να μαζέψουμε και το τελευταίο ψηφοδέλτιο στον νομό που θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη.